Την ώρα που οι ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν τι οδήγησε τον 20χρονο Άνταμ Λάντζα στο μακελιό του Νιούτάουν, στο φως της δημοσιότητας έρχονται λεπτομέρειες για την προσωπικότητα του ιδίου και της μητέρας του, στην οποία ανήκαν τα όπλα με τα οποία έσπηρε το θάνατο. Πήρε τις ζωές 26 αθώων ανθρώπων, ανάμεσά τους 20 παιδάκια 6 και 7 ετών, πριν αυτοκτονήσει με μια σφαίρα στο κεφάλι όταν άκουσε την αστυνομία. Κανείς δεν ξέρει τι όπλησε το χέρι του Άνταμ Λάντζα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν ένα εξαιρετικά έξυπνο αλλά απόμακρο παιδί που υπέφερε από κάποιο είδος αυτισμού. He was highly intelligent, no question there. Adam had mental disorders. He also had conditions that he needed to be escorted or watched on a regular basis. Πριν το χειρότερο μακελιό στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών με θύματα ανήλικα παιδιά, ο 20χρονος Άνταμ είχε σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα Νάνση με 4 σφαίρες στο κεφάλι. Τη βρήκαν νεκρή στο κρεβάτι της με τις πιζάμες. Τώρα έγινε γνωστό ότι τελικά δεν ήταν δασκάλα στο δημοτικό Σάντι Χουκ. Ήταν όμως η μόνη που μπορούσε να χειριστεί τις κρίσεις του Άνταμ. You often had little episodes like that where you just shut down. If this was an episode, I can tell you mom was the first person getting back in line. Ήταν τα δικά της 4 όπλα με τα οποία σκόρπισε το θάνατο, 2 περίστροφα και 2 καραμπίνες. Ήταν οπλισμένο σαν ασταχός και είχε πάνω του έτοιμα τόσα πυρομαχικά που θα μπορούσε να μετατρέψει το δημοτικό Σάντι Χουκ σε πεδίο μάχης. Πίσω του δεν άφησε κανένα μήνυμα. Η αστυνομία διαψεύδει τις φήμες περί αντιθέτου. L'ultimo un messaggio apparso online. Mi ucciderò venerdì e finirà in TV. Guardate alle 9. La frase pubblicata mercoledì su una popolare piattaforma di condivisione. Ma erano solo mitomani, secondo le verifiche della polizia. Όλοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τα κινητρά του και την επιρροή της μητέρας του που ήταν φανατική συλλέκτρια όπλων. Πήγαινε τους δύο γιους της συχνά για σκοποβολή και ετοιμαζόταν για το τέλος του κόσμου, όπως λένε κάποιοι. Tutto suggerisce che il ventenne volesse compiere un massacro ancora più grande e con un fucile d'assalto di proprietà di sua madre, un tipo di arma su cui il dibattito negli Stati Uniti è più che mai acceso. Ο επικεφαλής ασφαλείας του δημοτικού όπου έγινε η σφαγή και στο οποίο παλιότερα ήταν μαθητές, τόσο ο Μακελάρης όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός του Ράιαν, γνώριζε την οικογένεια και υποστηρίζει ότι η μητέρα του Άνταμ ήταν μια πολύ προστατευτική μητέρα. She was a wonderful person. She was an excellent parent. Nancy was a parent who was deeply involved in her children, her children's educational process, her children's friends, her children's activities. She was quite involved with them. It's shocking. Σύμφωνα με φήμες, ο Άνταμ διέπραξε την αποτρόπαια πράξη του πικραμένος από το διαζύγιο των γονιών του το 2008. Εκείνος συνέχισε να μένει με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του έφυγε και έχει ξαναπαντρευτεί.